οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν κανένα απολύτως λόγο να δείξουν κατανόηση σε αυτό το οποίο υφίστανται αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα θέλω να πω, και δεν είναι γεννήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά των στατιστικών υπηρεσιών. Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 10,2, ένα ποσοστό το οποίο ροκανίζει στην κυριολεξία τα λαϊκά εισοδήματα. Ήταν ένας πληθωρισμός τον οποίο ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος, έχει να το ζήσει από το 1994. Επίσης, η ονομαστική αξία των αμοιβών είναι χαμηλότερη στα επίπεδα των πριν από 13 χρόνια. Είναι πραγματικά τραγικά αυτά τα στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται τα λαϊκά νοικοκυριά σήμερα. Και αυτά τα στοιχεία δεν είναι γεννήματα του υπεριαλιστικού πολέμου της Ουκρανίας. Αυτά προϋπήρχαν τα στοιχεία πριν τον πόλεμο και σαφώς επιδεινώθηκαν. Ακούμε τώρα ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται σχέδια για να, και τα εξετάζουν σοβαρά να τα υλοποιήσουν, για να περιορίσουν μετακινήσεις, να περιορίσουν την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας γενικότερα. Μα είναι στοιχεία αυτά τα οποία αξίζουν τον 21ο αιώνα, και μάλιστα σε σχέση να υλοποιούνται από κόμματα τα οποία πριν κάποιες δεκαετίες έταζαν λαγούς με πετραχίλια για τους εργαζόμενους. Και για να τελειώσω αυτό το θέμα με την ακρίβεια, ήθελα να σου πω το εξής. Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Να φανεί η τεράστια αντίθεση και η εκμετάλλευση των εργαζομένων αυτή τη στιγμή. Το 12μηνο του 2021, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος υποχώρησε κατά 5,9%. Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα της εργασίας, που προφανώς δεν πηγαίνει στον εργαζόμενο, αλλά πηγαίνει στον εργοδότη, αυξήθηκε κατά 7,8%. Ας αμφισβητήσει όποιος θέλει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι πραγματικά μια τραγική αντίθεση αυτή, η οποία δείχνει τα αδιέξοδα που οδηγούν οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα ταξίματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει. Δεν προέρχονται οι θέσεις του από παρθενογένεση τώρα. Να μην εμπιστευτεί αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία πραγματικά κονταροχτυπιούνται με στόχο να τον παραπλανήσουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει συνεχώς τροπολογίες βελτίωσης των οικονομικών διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων. Θα σας πω μόνο για τους εργαζόμενους τον Νοέμβρη που μας πέρασε. Για τους αγρότες, συγγνώμη. Τον Νοέμβρη που μας πέρασε, 10 Νοέμβρη. Τι κατέθεσε τότε? Ζήτησε το αυτονόητο, να σταματήσει να πληρώνει ΦΠΑ για τα αγροτικά προϊόντα ο αγρότης, για να έχει μια ελάχιστη ρευστότητα για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει. Ζήτησε να απαλλαγεί από την ρήτρα αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Τσαλάκωσε την τροπολογία με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και την πετάξανε στο καλάθι των άκρηστων. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ πέρα πρόταση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση η οποία να είναι φιλολαϊκή. Μάλιστα. Όσον αφορά τις εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχει ιδιαίτερη αγωνία. Αν θα βγει μπροστά η Νέα Δημοκρατία ή θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πυλώνες της πολιτικής τους ο λαός όμως, κύριε, είναι Αναστάση, οι ίδιοι. Θα τα δούμε, κύριε Αραχοβίτη, αυτά. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, το σίγουρο είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι πρώτο στις διεκδικήσεις, στον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους απέναντι σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δημοσκοπήσεις αποσκοπούν στη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος και όχι στην αντικειμενική καταγραφή των όποιων τάσεων της στιγμής. Ωραία. Και βέβαια να τονίσουμε ότι ιδιαίτερη κακοποίηση σε αυτά τα γκάλοπ υφίσταται το ποσοστό της πρώτης ψήφου υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και το ζούμε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Το εμφανίζουν τόσο όσο χρειάζεται να το εμφανίσουν για να εξυπηρετηθούν οι σκοπιμότητες του δικοματισμού και όχι μόνο.